Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αλλά διαβάσαμε και ακούσαμε για μια δυσάρεστη είδηση. Συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις από ό,τι φαίνεται στην Κρήτη. Ταρακουνήθηκε με σεισμό 6,2 ρίχτερ. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Μάριος Διονέλης, στενάχωρα από ό,τι καταλαβαίνετε. Μάριε, καλό μεσημέρι να πω. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Θα πω 10 λεπτά περίπου στις 12:24. Ναι. 6,3 ρίχτερ είναι η πρώτη ανάλυση της σεισμικής δόνησης. Ευτυχώς μιλάμε για θαλάσσιο χώρο, για άλλη περιοχή από αυτή του Αρκαλοχωρίου, για την οποία έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας το τελευταίο διάστημα. Ναι. Μιλάμε για θαλάσσιο χώρο νότια-νοτιοανατολικά της Ζάκρου, mm-hmm. Στα ανοιχτά δηλαδή του Λασιθίου, στα νότια της Κρήτης. Μία αίσθηση, μία δόνηση, Ιωάννα, που έγινε πολύ αισθητή, με μεγάλη διάρκεια, με ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια, όχι τόση ένταση σε ό,τι αφορά, παρόλο που είναι μεγαλύτερος σεισμός σε σχέση με τον 5,8 της 27 Σεπτεμβρίου, σε πολύ χαμηλότερη ένταση, αλλά με μεγάλη διάρκεια και με σαφώς ανησυχητική αίσθηση. Αυτό που σου άφηνε ο σεισμός, δηλαδή αυτός, ήταν ότι δεν σταματάει, ότι συνεχίζεται, πρέπει να είναι μία δόνηση που κράτησε πάνω από 20-25 δευτερόλεπτα και ειλικρινά έχει γίνει αισθητή και στην Ανατολική Κρήτη, αλλά μαθαίνω μέχρι και στην Αθήνα σε κάποιες περιπτώσεις. Σίγουρα στη Σαντορίνη, στην Κάρπαθο, στα γύρω νησιά, μία δόνηση που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη και εδώ δημιουργεί και νέο κύκλο ανησυχίας, όπως καταλαβαίνεις. Yeah. Επαναλαμβάνω, σε άλλο χώρο από τον σεισμό, από τους εκατοντάδες σεισμούς που ζούμε το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όλο αυτό το διάστημα οι σεισμοί, οι μικροσεισμοί, οι μεγαλύτεροι αντίστοιχα συνεχίζονται στην Κρήτη. Βεβαίως συνεχίζονται. Μέχρι εχθές το βράδυ από την περιοχή του Αρκαλοχωρίου είχαμε ένα 3,9 και οι δονήσεις είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξασθενούν σε ό,τι αφορά την έντασή τους σε σχέση με πριν από 15 μέρες όταν είχαμε τον μεγάλο σεισμό, αλλά καταλαβαίνεις ότι δημιουργούν ανησυχία και βεβαίως επιτείνουν και όλο αυτό το κλίμα της ανασφάλειας, γιατί οι άνθρωποι ακόμα είναι έξω, είναι σε σκηνές, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές, πάνω από 5.000 κτίρια είναι μη κατοικήσιμα σε αυτή τη φάση. Και δεν μου λες, Μάριε, τώρα, επειδή εμάς εδώ μας έχει τρελάνει στη βροχή και σε καταλαβαίνεις με την κακοκαιρία, στην Κρήτη έχει έρθει το κύμα αυτό? Στην Κρήτη είχαμε το πρωί μπόρα, τουλάχιστον για το Ηράκλειο σου μιλώ, που κατοικώ εγώ. Είχαμε το πρωί μπόρα. Τώρα υπάρχει βαριά συννεφιά και νομίζω αυτή είναι η αίσθηση σε όλο το ανατολικό κομμάτι δηλαδή της Κρήτης, εδώ που σίγουρα έγινε αισθητός ο σεισμός. Δεν βρέχει αυτή την ώρα. Δόξα τω Θεώ, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν πιάσουν και οι βροχές, ιδίως για τους ανθρώπους αυτούς και όλη αυτή την περιοχή, καταλαβαίνεις τι αυτό, έχει γίνει. Αυτό, Ιωάννα, είναι θέμα πολύ σοβαρό για τους ανθρώπους που είναι ακόμα στις σκηνές. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να κάνουν αιτήσεις. Δεν χωράνε όλοι στα κοντέινερ που έχουν έρθει και πρέπει γρήγορα να βρεθούν λύσεις για το τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς. Πόπο. Έχουμε καμιά πληροφορία αν ο σεισμός αυτός, ο νέος σεισμός, το άλλο σημείο στο οποίο μας αναφέρεις, είναι ο βασικός σεισμός? Αν... Δεν ξέρω, δεν έχω προλάβει. Αυτό θα το πούνε οι ειδικοί. Ναι. Φαίνεται όμως ότι μια τόσο μεγάλη δόνηση, 6,3, αλίμονο αν δεν είναι ο βασικός. Εγώ θα το πω με δημοσιογραφική ιδιότητα και όχι με την ιδιότητα του σεισμολόγου. Ναι. Πρέπει πάντως να σου πω ότι από τις πρώτες επικοινωνίες που έκανα και στην πυροσβεστική, στο συντονιστικό κέντρο και στην αστυνομία. Ναι. Ενώ έχουν βγει, μου είπαν από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, ότι έχουν βγει πυροσβεστικά οχήματα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Λασιθίου και στα νότια του Λασιθίου, δεν έχει προς το παρόν αναφερθεί κάτι ιδιαίτερο, δεν έχει γίνει κάποια κλίση για κάποια ζημιά, για κάποιο τραυματισμό. Βέβαια, είμαστε νωρίς ακόμα, είμαστε σε λιγότερο από ένα τέταρτο από την ώρα του σεισμού και κρατώ μια επιφύλαξη. Να παραμείνουν έτσι τα πράγματα. Αυτό θέλω να πιστεύω. Να ευχηθώ. Τόσο να είναι, τι να πω, πού φτάσαμε να λέμε. Πόσο ταλανίζεται η χώρα μας, παιδί μου. Και η Κρήτη έτσι με το σεισμό σου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Για ό,τι νεότερο θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. Εύχομαι να μην χρειαστεί να συνδεόμαστε για αυτό το λόγο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι πολλά τα αγαπημένα μου πρόσωπα στην Κρήτη, εύχομαι να είναι όλα καλά.